Αφετηρία τα σημεία της πόλης μας μέσα από τη ματιά των μικρών καλλιτεχνών δημιουργήθηκε μια μεγάλη έκθεση στο σπίτι του πολιτισμού που φιλοξενεί έργα από μαθητές του εργαστηρίου παιχνιδοκαμώματα γεμίζοντας το χρώματα και σκέψεις σε διάφορες θεματικές. Τα παιδιά δουλεύουν με την απεριόριστη φαντασία τους και αποτυπώνουν στα έργα τους όλα αυτά που οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν. Κάθε παιδάκι έμεινε σε ένα σημείο, το μελέτησε και μετά πήγαμε στο εργαστήριο μας και βάλαμε το χρώμα. Οπότε σήμερα η αφετηρία της έκθεσης είναι τα σημεία στην πόλη μας. Είμαστε στη γωνιά της έκθεσης που είναι προσωπογραφίες. Προσωπογραφίες από διαφορετικά καλλιτεχνικά κινήματα και από το κίνημα του μανιερισμού που είναι προσωπογραφίες αλόκοτες, με φαντασία, όπου παρουσιάζουμε επαγγέλματα. Το ζαχαροπλάστη, τον σεφ, τον κυπουρό, τον σερβιτόρο. Τα παιχνιδοκαμώματα παρουσιάζουν παράλληλα σε μια ζεστή γωνιά της έκθεσης το κόμικ «Γιατί το έσκασε το πάγκρεας», το οποίο εικονογράφησαν για μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανοσοκαταστολή στον καρκίνο του παγκρέατος. Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία με δυνατές εικόνες και σίγουρα αποτελεί θησαυρό για κάθε παιδί που θα το έχει στο σπίτι του. Είναι μια ιστορία που έχουμε εικονογραφήσει που αφορά μια οικογένεια που νοσεί ένα μέλος της και πώς το παιδί αυτό της οικογένειας καταλήγει να γίνει γιατρός και να βρει το φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Όλα τα έσοδα του κόμικ θα διατεθούν για την έρευνα και θα μεταφραστεί σε 4 γλώσσες, ανάμεσά τους και η Μπράιγ. Παράλληλα, το έργο συνοδεύει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή αφιέρωση, ελπίζοντας με το περιεχόμενό του να στείλει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την καταπολέμηση της νόσου. Και μπαίνει αυτό το κυταράκι μέσα, παίρνει κάθε ένα καρκινικό κύτταρο και το αφαιρεί από το σπίτι του παγκρέατος και έτσι επιστρέφει το πάγκρεας ευτυχισμένο πίσω. Το έχουμε αφιερώσει σε μια φίλη μου που την έχασα μέσα στις 40 μέρες. Όταν έμαθε ότι είχε καρκίνο στο πάγκρεας, ήταν τέταρτο στάδιο και τη χάσαμε μέσα στις 40 μέρες. Πολύ νέο άνθρωπο, οπότε το έχουμε αφιερώσει το κόμικ σε αυτόν τον άνθρωπο και σε έναν παππού της κοπέλας που έγραψε το σενάριο που ανήκει στην ομάδα του Patras Medicine iGEM 2023 που θα πάρουν μέρος φέτος στο διαγωνισμό αυτών των παγκόσμιων συνθετικής βιολογίας.